Γεια σας, Γιάννης Κορτζά.com. Θα σας κάνω ένα κόλπο με τους Άσους. Έχω πάρει τον Άσο Σπαθί. Άμα το περάσουμε από κάτω, περάσουμε και τον Άσο Σπαθί από κάτω. Κάνω αυτό το πράγμα θα έρχονται πάνω. Βάζω από κάτω, ξαναέρχονται πάνω. Ξαναβάλω τον σπαθί από κάτω. Το μπαστούνι πάλι κάτω. Κάνω αυτό το πράγμα για να πάρω. Τώρα, σας κάνω το κόλπο κάτω μαθήμιας. Στος ήταν μαύρη ό,τι του. Αυτός ήταν ο παραγγείλτε. Τώρα γίνανε κόκκινοι. Ως το σπίτι τώρα να κάνουμε άλλη μία φορά. Είναι ο κολποτσένης. Είναι ένα πολύ περίεργο φύκ σχετικά με τους άσους. Δύσκολο. Νομίζετε. Τώρα να σας κάνω το tutorial. Θα δείτε τι σημαίνει κάπου εδώ. Τόσο. Τι κάνουμε. Έχουμε εδώ πέρα 4 κανονικούς άσους. Το μόνο που έχετε να κάνετε για το κόλπο είναι να βάλετε τους άσους από πάνω, τους μαύρους ή τους κόκκινους, όποιοι σας αρέσει πιο πολύ, και τους άλλους δύο από κάτω. Αυτός, λοιπόν. Έτσι όπως είναι εδώ η άση, το κάνουμε ανοιχτά από την πλανία, θα καταλαβαίνετε. Σηκώνουμε τα τρία φύλλα έτσι ώστε να φανεί μαύρος άσος. Τώρα ότι έχουμε πάνω τον άσο. Στην πραγματικότητα είναι κόκκινο, το βάζουμε από κάτω. Μετά τραβάμε πάλι τρία φύλλα και έρχεται και καλά πάνω ο άσος μπροστά. Το βάζουμε πάλι κάτω και έχω το πάνω. Το κόλπο James νομίζω ότι καταλαβαίνει τώρα που γίνεται. Τώρα με τα τρία φύλλα. Ρίχνουμε το ένα, πάλι τα δύο φύλλα, ρίχνουμε πάλι το ένα και στο τέλος ρίχνουμε τις δύο μαύρες άσους. Γεια σας, πρώτα τελειά εδώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.